Όταν πριν από 6 χρόνια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την ΟΠΑΠ Κύπρου, το πρώτο ΟΠΑΠ All-Star Game, ίσως κανείς να μην μπορούσε να υπολογίσει το μέγεθος της απήχησης που θα είχε στο κοινό της Κύπρου, αλλά και την αντοχή του στον χρόνο. Η ποιότητα όμως της διοργάνωσης και η αγάπη με την οποία αγκαλιάστηκε φέρνουν αισίως το 7ο ΟΠΑΠ All-Star Game, παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερίας στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή κορυφαίων καλαθοσφαιριστών, Κύπριων, Ευρωπαίων και Αμερικανών, που αγωνίζονται στην ΟΠΑΠ Basket League και του περίφημου ακροβατικού συγκροτήματος Crazy Dunkers, όπως και άλλων ψυχαγωγικών συγκροτημάτων. Μαζί μας είναι σήμερα και ο σύνδεσμος «Ένα όνειρο, μία ευχή», που και φέτος το ΟΠΑΠ All-Star Game θα υλοποιήσει την ευχή ενός παιδιού. Ακόμα ένα θεσμοθετημένο βραβείο από το ΟΠΑΠ All-Star Game στη μνήμη του καλαθοσφαιριστή Νεόφυτου Χαντριώτη, ενός νεαρού αθλητή που μας έγινε σύμβολο ήθους και αξιοπρέπειας. Κάθε χρόνο το ΟΠΑΠ All-Star Game κεντρίζει το ενδιαφέρον χιλιάδων φίλων της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας από όλη την Κύπρο, αφού το θέαμα που προσφέρεται είναι κάθε χρόνο ακόμα και πιο εντυπωσιακό. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κύριο Λούι Δημητρίου, για το δικό του σύντομο χαιρετισμό. Καλό μεσημέρι, κύριε. Ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία σας σήμερα εδώ, που ακόμα μια φορά στηρίζεται την όλη προσπάθεια της Ομοσπονδίας. Κυρία κύριε, καλώς ορίσατε. Αρκετοί φίλοι είσαστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι η μεγάλη γιορτή της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, το ΟΠΑΠ All-Star Game. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει καταστεί πλέον ανάγκη για την κυπριακή κοινωνία και μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, ο οποίος συνεχίζεται για 7η συνεχόμενη χρονιά και είναι ένας θεσμός πολύ επιτυχημένος, ο οποίος έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια πριν παρουσία του προηγούμενου Προέδρου του Γιώργου του Χρυσοστόμου, που είχε την ιδέα μαζί με τον ΟΠΑΠ να φτιάξουν αυτό το All-Star Game, και με τη σειρά μας και εμείς το έχουμε αναβαθμίσει, το έχουμε στηρίξει αρκετά μαζί πάντα με τον ΟΠΑΠ και πιστεύω ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος διατηρείται, αναπτύσσεται και μεγαλώνει συνεχώς. Ο κόσμος σίγουρα θα προσέρθει, είμαι πολύ βέβαιος, όπως έχει πράξει τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε περισσότερους από 5.000 κόσμους αυτή τη φορά. Υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις, υπάρχει αρκετό θέαμα. Θα δούμε τους καλαθοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ψηλό επίπεδο εδώ στην Κύπρο, στην πρώτη κατηγορία, στην Basket League. Θα δούμε και νεαρά παιδιά από το αναπτυξιακό, από μικρές ηλικίες, τα οποία έχει δουλέψει αρκετά η Ομοσπονδία. Και για ακόμα μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την παρουσία του την τελευταία φορά και επίσημα από εδώ, για την παρουσία του στον αγώνα με την Εθνική Κύπρου μαζί με την Πορτογαλία, που για πρώτη φορά νικήσαμε ένα μεγαθύριο. 5.000 κόσμο σχεδόν βρισκόταν στο γήπεδο. Ελπίζουμε και αυτή τη φορά στο All-Star, το ΟΠΑΠ All-Star Game, να έχουμε περισσότερο κόσμο και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ. Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, η γιορτή της Καλαθόσφαιρας, η γιορτή του ΟΠΑΠ, που συνεχίζουμε πέραν των 10 χρόνων πλέον συνεργασία. Και να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συνεργασία του και τη στήριξη που δίνει στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Και όχι μόνο. Ο ΟΠΑΠ έχει κάνει αρκετά πράγματα για την κυπριακή κοινωνία και εμείς έχουμε καθήκον να τον στηρίξουμε, να τον αγκαλιάσουμε και να προσφέρουμε και εμείς από τη δικιά μας μεριά αυτό που χρειάζεται. Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι εργάζονται για την καλαθόσφαιρα. Τους αφανείς ήρωες που είναι το γραφείο μας, οι υπαλλήλοι της Ομοσπονδίας. Θέλω εγώ μια φορά να ευχαριστήσω τον ΟΠΑΠ, όλους τους συνεργάτες που βρίσκονται κοντά στην Ομοσπονδία, και να είστε σίγουροι ότι θα κατακλείσουμε ξανά μέσα από τις ενέργειες της Ομοσπονδίας σε εργασία με τον ΟΠΑΠ,
θα γεμίσουμε το γήπεδο ασφιχτικά. Και για καμιά ακόμα φορά ο ΠΑΠ δείχνει τη μεγαλοψυχία του, όσο και η Ομοσπονδία, το κοινωνικό έργο που παρέχουμε συνεχώς στην κοινωνία. Και ευτυχώς η Ομοσπονδία έχει κάνει αρκετά πράγματα, όχι μόνο στον μπάσκετ, αλλά και σε κοινωνικά θέματα. Και έχουμε βοηθήσει αρκετά ιδρύματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Και πάντα συνεργασία μαζί με τον ΟΠΑΠ και άλλους συνεργάτες που έχουμε δείξει αρκετές ευαισθησίες, όπως δείχνουμε και αυτή τη φορά. Ένα όνειρο ενός παιδιού θα είναι πραγματικότητα. Και ελπίζουμε και σε μεγαλύτερες εκδηλώσεις, σε συνεργασία, κύριε Λετράρη, πάντα μαζί, να μπορέσουμε να δώσουμε το κάτι άλλο που λέγεται Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Η Κυπριακή Καλαθόσφαιρα πλέον έχει παρόν, έχει μέλλον και το βλέπουμε καθημερινά με τη στήριξη του κόσμου. Και αυτό ήθελα να κλείσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο και στον ΟΠΑΠ Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Η ΟΠΑΠ Κύπρο αποτελεί τον διαχρονικό υποστηριχτή και σύμμαχο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας και της Κυπριακής Κοινωνίας, όπως προανέφερε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Λουίς Δημητρίου. Καλώ το βήμα τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Κύπρου, κ. Δημήτρη Αλετράρη, για τον δικό του χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι, καλημέρα και από μένα. Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις. Αυτή είναι η άποψη του αρχαίου Έλληνα ποιητή Ευρυπίδη και η οποία θεωρώ ότι ερμηνεύει απόλυτα και το σκοπό για τον οποίο μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Να ανακοινώσουμε δηλαδή επίσημα τη διοργάνωση του 7ου All-Star Day «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Μια εκδήλωση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την ΟΠΑΠ Κύπρου πριν από 6 χρόνια, χωρίς τότε να μπορούσαμε να υπολογίσουμε το μέγεθος της απήχησης και της αντοχής της. Όταν λοιπόν μια εκδήλωση όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά και κάθε φορά έχει να προσθέσει στο ενδιαφέρον της, τότε μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι εκπληρώνει τους βασικούς της στόχους. Στόχοι που επιδιώκουν να περάσουμε στους νέους μας μηνύματα για τη σωστή οδική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού προς όφελος ευρύτερα της κοινωνίας. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, αξιοποιούμε την καλαθόσφαιρα και την παρουσία των κορυφαίων άσων, Κυπρίων και ξένων, που αγωνίζονται στα γήπεδά μας. Και με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ και δημόσια την Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κύπρου για την πρόσφατη νίκη επί της Πορτογαλίας. Νίκη που έδειξε ότι η καλή δουλειά και η αρμονική συνεργασία μπορούν να δώσουν τα ζητούμενα αποτελέσματα. Και ομολογούμε την περηφάνεια μας, γιατί ο ΠΑΠ Κύπρου ήταν εκεί. Μια τέτοια νίκη, αυτή τη φορά προς ευρύτερο όφελος της κοινωνίας μας, θα επιδιώξουμε και φέτος στις 16 Δεκεμβρίου στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος, προσφέροντας παράλληλα χαρά, ψυχαγωγία και αγάπη στα παιδιά και τις οικογένειες, όπως υπαγορεύει και το πνεύμα των γιορτών. Βέβαια, η κοινωνική ευαισθησία για την ΟΠΑΠ Κύπρου εκφράζεται βιωματικά για 48 τώρα χρόνια και θα εξακολουθήσει να αποτελεί χτήμα της κυπριακής κοινωνίας και των ανθρώπων της, μέσα από το σύνολο των δράσεών μας. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας θα εκφραστεί πολύμορφα μέσα από το 7ο All-Star Day, σημειώνοντας ιδιαίτερα την υλοποίηση της ευχής ενός από τα παιδιά που αγκαλιάζει ο σύνδεσμος, ένα όνειρο, μια ευχή, και την απονομή του θεσμοθετημένου πια βραβείου στη μνήμη του καλαθοσφαιριστή Νεόφυτου Χανδριώτη, του νεαρού αθλητή μας που έγινε σύμβολο ήθους, δύναμης και αξιοπρέπειας. Και επιτρέψετε μου εδώ να ευχαριστήσω τον πατέρα του Νεόφυτου, εκπαιδευτικό Δημήτρη Χανδριώτη, η υπέροχη προσέγγιση του οποίου έδωσε καθολικές διαστάσεις στην απονομή του βραβείου, με ουσιαστικά και ηθικά ωφέλη για τους μαθητές μας, όπως ακριβώς θα ήθελε και να δούμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης του 7ου All-Star Day «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες», το οποίο και με τη δική σας συνδρομή, φίλοι δημοσιογράφοι, είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάλι μια ανάσα ευχάριστη, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2017 και υποδεχτούμε
2018. Με την προσδοκία πάντα μιας καλύτερης αυριανής ημέρας για την Κύπρο και ιδιαίτερα τους νέους μας. Ολοκληρώνοντας, θα δανειστώ το κύριο μήνυμα του All Star Day. Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες, για να μεταφέρω αναλογικά και το μήνυμα ότι ως ΟΠΑΠ Κύπρου, εδώ και 48 χρόνια, οδηγούμε την κοινωνική μας πορεία με προσήλωση στους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία μας και προπαντός με απέραντο σεβασμό στους ανθρώπους του τόπου. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα, κύριε Αλετράρη, το παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες, ένα διαχρονικό μήνυμα εδώ και αρκετά χρόνια από το ΟΠΑΠ All Star Game. Και θα ήθελα ένα μήνυμα το οποίο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου όσον αφορά τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κύπρου, τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη, για το δικό του χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, φίλοι δημοσιογράφοι, καλή σας μέρα. Είναι με πραγματικά ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι και φέτος για να απευθύνω χαιρετισμό εκπροσωπώντας την αστυνομία Κύπρου στην σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Πρόκειται για την 7η συνεχή χρονιά που πραγματοποιείται από τον ΟΠΑΠ και την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με τη συμμετοχή αρκετών άλλων αθλητικών ομοσπονδιών. Ξεχωρίζω το ιδιαίτερο εύστοχο σλόγγαν της φετινής εκδήλωσης All Star Game, παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες. Το χαρακτηρίζω έτσι γιατί στέλνει ένα ηχηρό και ζωντανό μήνυμα για την αναγκαιότητα τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Και το μήνυμα αυτό επιβάλλεται να γίνει καθημερινό βίωμα όλων. Κάνω ειδική αναφορά στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας γιατί είναι επιβεβαιωμένο με στατιστικές διεθνώς και στην Κύπρο ότι μόνο έτσι θα σταματήσουμε επιτέλους να θρυνούμε τόσο άδικα θύματα στους δρόμους. Για μας δεν είναι μόνο ζήτηση η επιβολή του νόμου, ούτε αποτελεί για τον κάθε αστυνομικό στο καθήκον αποστολή στο ανακόπτη στον δρόμο τους οδηγούς για να τους επιβάλλει πρόστιμο. Η αλήθεια σε αυτήν την προσπάθεια είναι η ανάγκη να αλλάξουμε την οδική συμπεριφορά και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Θα το επαναλάβω για ακόμα μια φορά, έχοντας υπόψη, και το έχω πει και πέρσι από αυτόν τον βήμα, ότι δεν μας ικανοποιεί το θέμα καταγγελίας. Μας ικανοποιεί και προσπαθούμε το θέμα της ασφάλειας. Η αστυνομία εξυγχρονίζεται, αλλάζει μια διαφορετική προσέγγιση και βεβαίως εκπαίδευση των μελών μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στους δρόμους, έτσι ώστε να είναι κοντά στον πολίτη και να κερδίσει τον πολίτη. Σίγουρα για τα σοβαρά, για τις σοβαρές καταγγελίες και θα κάνω αναφορά στη συνέχεια για μια χτεσινή απόφαση δικαστηρίου, σίγουρα πρέπει να επιβάλλονται ποινές. Όμως για μας είναι να αλλάξουμε αυτήν την αντίληψη και βεβαίως την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του κόσμου. Το να τηρεί κανείς τρόπο ταχύτητας, το να οδηγεί με προσοχή χωρίς να στέλνει μηνύματα στο κινητό ή να πληκτρολογεί αριθμούς είναι για μας ζήτημα κουλτούρας και σεβασμού στη ζωή. Τη δική μας, του συνανθρώπου μας, του παιδιού μας που μας περιμένει στο σπίτι. Θέλω να κάνω ειδική αναφορά για το θέμα της χρήσης κινητού. Είναι μια εξέλιξη λόγω της τεχνολογίας και μετατρέπεται σε εφιάρτη στην οδήγηση να βλέπεις οδηγούς να κοιτάζουν το κινητό, να ψάχνουν το πληκτρολόγιο. Όλες οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος οδικής σύγκρουσης λόγω της χρήσης κινητού είναι τουλάχιστον τετραπλάσιος. Γιατί η προσοχή εύκολα αποσπάται και οι οδηγοί χάνουν την προσήλωση και την ετοιμότητά τους. Με την προσήλωση κατά την οδήγηση θα πετύχουμε πραγματικά υψηλά επίπεδα ασφάλειας στους δρόμους του τόπου μας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι για το 2016, μετά από έναν μεγάλο αριθμό ελέγχων σε σχέση με το κινητό, είχα γίνει 14.000 καταγγελίες. Η φιλοσοφία της εν λόγω εκστρατείας υλοποιείται με τη μορφή ενός πρωτοποριακού προγράμματος που ευθυγραμμίζεται πλήρως και με τη δική μας προσέγγιση ως αστυνομία στην καθημερινή μας προσπάθεια να προλάβουμε και να σώσουμε ζωές. Αναφέρομαι στις πολυπίπεδες δράσεις που αναλαμβάνουμε στον τομέα της πρόληψης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων που έχουν ως επίκεντρο τους τα παιδιά, τους νέους που δυστυχώς αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου στα θανατηφόρα δυστυχήματα. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια για διαμόρφωση της σωστής κυκλοφοριακής αγωγής σε κάθε πολίτη πρέπει να είναι διαρκής, συστηματική και να γίνονται σε όλες τις φάσεις της ζωής, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία. Γι' αυτό και χιλιάδες παιδιά επισκέπτονται κάθε χρόνο τον πάρχο κυκλοφοριακής αγωγής του Αρχηγείου Αστυνομίας και εκπαιδεύονται τόσο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Ως αστυνομία, προχωρούμε στην άληψη πρόσθετων πρωτοβουλειών και καινοτομιών στη λήψη
πρόσθετο δυναμικό και στοχευμένο μέτρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκτός από τα τυποποιημένα τα γνωστά, τα οποία ήδη κάνουμε και προσπαθούμε να τα κάνουμε καλύτερα, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί μιλούμε για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, διαφορετικά θα προσεγγίσεις τον νέο των 18, διαφορετικά των 40 χρονών και διαφορετικά των μεγαλύτερων. Όμως, μέχρι να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές, είμαστε υποχρεωμένοι και βεβαίως γίνεται η αύξηση των τροχονομικών ελέγχων εστιάζοντας τα μελανά σημεία, όπως εμείς τα λέμε στο οδικό δίκτυο, μηδενική ανοχή στους οδηγούς που παραβιάζουν ασύστολα τους νόμους και τους κανονισμούς, και βεβαίως προχωρούμε σε διάφορες άλλες καινοτομίες, όπως έχουμε ήδη εφαρμόσει και βρίσκονται στους δρόμους 42 σύγχρονα αστυνομικά οχήματα με δυνατότητα αυτόματης καταγραφής του αριθμού εγγραφής, σε μια προσπάθεια και αντιμετώπιση του εγκλήματος, αλλά και βεβαίως και στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Η προσπάθεια της αστυνομίας σήμερα είναι η αξιοποίηση στο μέγιστο της τεχνολογίας, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εδώ θα κάνω μια αναφορά απλά για προβληματισμό σε σχέση με μια χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου, όπου 39χρονος οδηγούσε τον Ιανουάριο με 207 χιλιόμετρα αντί 100, και χαρακτηριστικά ο δικαστής επισήμανε ότι πως σε μια εποχή που οι τροχές συγκρούσεις έχουν προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις και έχουν καταστεί πληγή για την κυπριακή κοινωνία, τα δικαστήρια έχουν καθήκον για αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και για παραδειγματική τιμωρία. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εκδήλωση και αυτά τα οποία γίνονται από πλευράς όλων των διοργανωτών. Κλείνοντας, θα θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πραγματικά πολύτιμη και ανεκτίμητη. Γι' αυτό και θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Και για ακόμα μια φορά, η αστυνομία Κύπρου θα βρίσκεται κοντά σε όλους, ανοιχτή για τις οποιασδήποτε εισηγήσεις, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Χορηγός επικοινωνίας του 7ου ΠΑΠ All-Star Game δεν θα είναι άλλος από το τηλεοπτικό κανάλι Αλφα Κύπρου. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον υπεύθυνο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Αλφα Κύπρου, κύριο Παναγιώτη Όθωνος, για το δικό του χαιρετισμό. Καλή σας μέρα. Στο πλαίσιο των ενεργειών της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης, ο Αλφα Κύπρου συντάσσεται στο πλευρό του ΟΠΑΠ και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, στηρίζοντας έμπραχτα το 7ο All-Star Game «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με τα μηνύματα της εκστρατείας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την αφύπνιση των πολιτών, για σωστή οδική συμπεριφορά και κατ' επέκταση για την εκπαίδευση των Κυπρίων οδηγών αλλά και της κοινωνίας μας. Γιατί απλά οδηγώντας με κανόνες προστατεύουμε τους πεζούς, τους οδηγούς, τους συνεπιβάτες μας, τον εαυτό μας. Η οδική συνείδηση χτίζεται. Ακολουθώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας είναι απλά σεβασμός στη ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα του Αλφα Κύπρου. Ο Λουίς Πατσαλίδης επιλέχθηκε ενός ο αμπάσαδορ αυτής της καμπάνιας. Αντιλαμβάνεστε το σωματότυπο του, ήταν αυτό που ήταν και το κριτήριο της επιλογής, το οποίο απευθύνω τον λόγο. Αλήθεια, δεν ετοιμάσα κάτι να πω. Οπότε να μιλήσω όπως μιλώ πάντα μέσα από την καρδιά μου. Θα σας κουράσω, η ώρα 7 είναι το γύρισμα μου, οπότε αν κλειδώστε τις πόρτες. Πάντα ήθελα να μιλήσω έτσι πολλές φορές. Ξέρω να έχει κάποιος που κατά με ακούν. Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες. Πολλοί λένε ότι οι κανόνες είναι για να σπάζουν. Εξαρτάται όμως. Εάν σπάσεις τον κανόνα στον μπάσκετ, να κάτσεις έξω, να αποβληθείς. Αν σπάσεις τον κανόνα όμως όταν οδηγείς, στοιχίζεις ζωές. Οπότε, εκείνοι που έβαλαν τους κανόνες, θεσπίσαν κάποιους κανονισμούς, δεν το έκαναν τυχαία. Και εμείς οι ανθρώποι της τηλεόρασης οφείλουμε να δίνουμε το σωστό μήνυμα προς τα έξω και ειδικά όταν ακούς ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές και νεαροί, πολύ νεαροί γυραγγελίδοι το τελευταίο διάστημα, πολλά σημαντικό και είναι ευθύνη όλων μας, ειδικά εμάς των ανθρώπων των media, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να στείλουμε έξω τα σωστά μηνύματα. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία μου στο All-Star Game, θέλω να ευχαριστήσω και τον ΟΠΑΠ και την Ομοσπονδία για τη σωστή επιλογή που έκανα. Σημαίνει ότι έχουν γούστο και επιλέγουν σωστά, εξάλλου φαίνεται από τα αποτελέσματα τους. Μεγάλωσα μέσα στον μπάσκετ και θα πω κάτι για πρώτη φορά, ότι αν δεν ήταν τον μπάσκετ,
πολλά πιθανόν η ζωή μου να έπαιρνε άλλη τροπή λόγω ορισμένων οικογενειακών δυσκολιών που είχαμε τότε. Το μπάσκετ ήταν μια δεύτερη οικογένεια για μένα και δύο κεραυνό τροβόλου, τους οποίους βράττουμε τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό παίρνεις τα σωστά μηνύματα και τη σωστή κατεύθυνση. Και μια δεύτερη οικογένεια για μένα. Οπότε με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω το All-Star Game. Και όχι μόνο θα το παρουσιάσω, αλλά Ανδρέα Σιζόπουλε, Βασίλη Κούρνα, ξέρω ότι να είστε και δύο στο διαγωνισμό τριπόντο. Έχω σας εύκολα και το σκιό. Οπότε θα λάβω μέρος και εγώ στο διαγωνισμό τριπόντων, που ήταν κάτι που είχα όνειρο που μωρώ, ξυπνώντας, βάλοντας το ξυπνητήρι για να δούμε το All-Star Game της Αμερικής. Και όπου με ενδιέφερε περισσότερα ήταν ο διαγωνισμός τριπόντων. Οπότε φέτος είναι η ευκαιρία μου να πραγματοποιήσω ένα ακόμα παιδικό μου όνειρο. Σας ευχαριστώ και ραντεβού στις 16 του μήνα στο Τάσος Ελευθερία. Η Εθνική Αντρών της Κύπρου στις 23 Νοεμβρίου πέτυχε μια σπουδαία νίκη στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, κόντρα στην Πορτογαλία, σε παρουσία 5.000 φιλάθλων του Κυπριακού μπάσκετ. Ένα κοινό που ευχόμαστε όλοι να είναι ακόμα και μεγαλύτερο στο PAP All-Star Game. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αρχηγό της Εθνικής Αντρών, τον Ανδρέα Σιζόπουλο, για το δικό του χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τα κανάλια και όλους τους δημοσιογράφους για την προβολή αυτής της διοργάνωσης. Ξεκινώντας από την Εθνική Ομάδα, να ευχαριστήσω και εγώ για πρώτη φορά δημόσια όλο τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό μας. Ήταν νομίζω καταλυτικός, ειδικά στο τέλος που χάσαμε και τη διαφορά και πήγαμε να χάσουμε και το παιχνίδι μας, έσπρωξε προς την νίκη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το All-Star Game έχει μια άλλου είδους διασκέδασης, είναι πραγματικά διασκέδαση. Τον κόσμο τον περιμένουμε εκεί με άλλη ιδιότητα, να έρθει να διασκεδάσει, να χαρεί, να δει με τους ξένους καλαθοσφαιριστές, τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας, πολλά show που έχει οργανώσει η Ομοσπονδία και από εκεί και πέρα νομίζω θα περάσει ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Από εκεί και πέρα να ευχαριστήσουμε τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είναι ο μέγας χορηγός αυτής της διοργάνωσης και κάθε χρόνο βοηθάει ώστε να διεκπαιρεωθεί όλη αυτή η διοργάνωση. Από εκεί και πέρα εγώ αισθάνομαι, θέλω να πω κάτι, γιατί εγώ παίζω μπάσκετ από τα 7 μου. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να μπορείς να βγάζεις χρήματα από αυτό που κάνεις. Όμως όταν παίζεις μπάσκετ και σε μια διοργάνωση όπως το All-Star Game, το οποίο συνδυάζει την πραγματοποίηση ενός ονείρου ή μιας ευχής ενός παιδιού και παίρνεις μέρος σε αυτό, για μένα είναι ευλογία. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη διοργάνωση και πραγματικά περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει εκεί, να στηρίξει και εμάς και κατ' επέκταση το παιδί που έχει ένα όνειρο και μία ευχή που θέλει να πραγματοποιηθεί. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο. Ευχαριστώ. Το ΟΠΑΠ All-Star Game θα πραγματοποιηθεί, όπως προαναφέραμε, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στις 6 το απόγευμα. Τα εισιτήρια για το PAP All-Star Game θα προπολούνται στη συμβολική τιμή των 5 ευρώ σε επιλεγμένα πρακτορία PAP, τα οποία θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των καλαθοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στο PAP All-Star Game έχει ήδη ξεκινήσει από την ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής 10 Δεκεμβρίου. Οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τους αγαπημένους τους καλαθοσφαιριστές και να τους δουν να αγωνίζονται στις 16 Δεκεμβρίου στο 7ο ΟΠΑΠ All-Star Game. Ετοιμαστείτε για ένα πολύ πλούσιο θέαμα αθλητικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, το οποίο σίγουρα θα μείνει αξέχαστο σε όσους δώσουν το παρόν τους στο ΟΠΑΠ All-Star Game. Ας απολαύσουμε το τηλεοπτικό σποτ του 7ου ΟΠΑΠ All-Star Game. ΟΠΑΠ All-Star Game, παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες.
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Χαρείτε με την οικογένειά σας όμορφες στιγμές με κορυφαίους καλαθοσφαιριστές, μουσική και χορό. Μαζί και οι περίφημοι ακροβάτες Crazy Tankers που έρχονται για νέο ρεκόρ Guinness. Ο ΠΑΠ All Stars Game. Η μεγάλη γιορτή αθλητισμού και ζωής από την ΠΑΠ Κύπρου και την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Παίζουμε με την μπάλα, όχι με την ταχύτητα. Με τη στήριξη του Αλφα Κύπρου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το ΠΑΠ All Star Game. Θα έχουμε, ναι. Κάποια άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και σας περιμένουμε στο 7ο ΠΑΠ All Star Game το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί μικρή δεξίωση έξω. Σας ευχαριστούμε πολύ.